ladies gentlemen, άλλο ένα μη μου πει πολύ ιδιαίτερο, μόλι έχει ήδη ξεκινήσει. Μια εκπομπή πολύ ιδιαίτερη και πολύ μοναδική. Μια φορά το χρόνο γίνεται μια τέτοια εκπομπή, γιατί ξέρω ότι η συγκεκριμένη καλεσμένη μου δεν βγαίνει από το σπίτι. Καταρχήν έχει πάθει μια μανιομαγειρική το τελευταίο διάστημα, αλλά και δεν βγαίνει από το σπίτι ούτε και για συνεδέψει που τα προηγούμε, του προηγούμενου μήνε και τι προηγούμενε εβδομάδε την έχετε δει συχνά πυκνά να δίνει κάποιε συνεδέψει που θέλω να, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά είμαι η μοναδική εκπομπή, γιατί ξέρω ότι με αγαπάει και εγώ τη σέβομαι όσο τίποτα άλλο και το γνωρίζει, που πραγματικά έρχεται εδώ στο στούντιό μου. Αλλά βεβαίω δεν μπορώ να την ταλαιπωρώ και ούτε και δύο, ούτε και τρει φορέ το χρόνο, αλλά μια φορά το χρόνο και πάντα κοντά σε γιορτέ, γιατί τη θεωρώ και γουρλού. Έρχεται εδώ, λέμε ό,τι θέλουμε να πούμε, τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, γιατί αυτό το οποίο διακρίνει το συγκεκριμένο άνθρωπο που έχω απέναντί μου και τέταρτα τέτα, θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Είναι, όχι, δεν θα πω εγώ αυτό που λένε όλοι, η παιδεία τη, το ότι είναι πολύ ενημερωμένη, το ότι έχει εφράδια λόγου και, και, και. Αυτό που τη διακρίνει είναι ότι οτιδήποτε και να την ρωτήσει, καταρχήν δεν σου λέει ποτέ τι θα τη ρωτήσει, τι θέλει να πει και τι δεν θέλει. Μπαίνει μέσα, κάθεται και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οτιδήποτε και να τη ρωτήσει, θα απαντήσει. Είναι η ειλικρίνεια στο λόγο τη και σε αυτό που έχει να πει. Ένα όνομα που όλα αυτά τα χρόνια και πλέον ποτέ δεν τα έκρυβε τα τονίζει κιόλα. 93 και μισό, άσχετα αν δεν φαίνεται και άσχετα αν έχει πολλά ακόμα να πει και να δώσει. Η Ροζίτα Σόκου είναι κοντά μου. Τι κάνετε. <laughs> Πάρα πολύ χαίρομαι που σε βλέπω ζωντανό. Αυτό είναι το, αυτό είναι το σημαντικό στις <laughs> μέρες μας. <laughs> το ξέρω ότι στη μέρα μας, στις μέρες μας μάλλον, ναι, ναι. Ε, παλιά ξέρετε, λέγαμε, άντε, ε, τι σου εύχομαι, υγεία πάνω απ' όλα, αλλά το προσπερνούσαμε τελικά με όλα αυτά που βλέπουμε και που ακούμε είναι το πιο σημαντικό να λέμε χαίρομαι που είμαστε ζωντανοί και όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αν και εσείς έχετε δηλώσει, έτσι θα ξεκινήσω τώρα και ανάποδα, ότι ε, εδώ και πολλά χρόνια, ότι το θάνατο δεν τον φοβάστε. Όχι. Δεν τον φοβάμαι γιατί να φοβηθώ το να κλείσω τα μάτια. Εκείνο που φοβάμαι και που φοβόταν και ο ανιψιός μου ο Βέλιος είναι το μαρτύριο και ο εξευτελισμός όταν σε κρατάνε ζωντανό με πολλούς κόπους. Να, με μηχανικές υποστηρίξεις κτλ. εννοείται. Αυτό είναι το πιο άσχημο. Ναι. Γι' αυτό έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ε, το ευτύχημα... Πολλές φορές ξέρεις, τώρα ξεκινήσαμε από αυτό αλλά θα το αλλάξουμε απλά επειδή ναι, το είπαμε. Ε, ε, πολλές φορές ε, λέμε ότι νέο παιδί, νέα κυρία, νέο άνθρωπο ή και με. Έφυγε τουλάχιστον ήρεμα και με τιμία. Δεν ταλαιπωρήθηκε. Για μένα αυτό είναι, ενώ μέσα στο κακό είναι το ευτύχημα του κακού, ένα άνθρωπο να φεύγει χωρί να ταλαιπωρείται ο ίδιο και, οι γύρω που τον αγαπάνε. Το βλέπω, κοίταξε να δεις, το πρόβλημα σε, όλη την, σε όλο τον κόσμο είναι οι γιατροί. Οι γιατροί μας κρατάνε πολλά χρόνια περισσότερο από ότι θα έπρεπε να ζήσουμε και έχει γεμίσει ο κόσμος γέρους και σου υπενθυμίζω ότι η Ιουλιέτα και ο Ρωμαίος της ήταν στα 13, 13 χρονών γιατί τότε πέθαιναν νωρίς οι άνθρωποι, παντρεύανε τα παιδιά τους Πολύ πιο νωρίς μικρά. και αν διαβάσεις μυθιστόρημα του 1800 γράφει κατά λέξη και το, το ξέρω ποιο είναι αυτό ότι αυτός που την αγαπάει και τη θέλει είναι, είναι πανέξυπνος, τη λατρεύει, έχει πάμπλουτος. Έχει, τι κρίμα που είναι γέρος που είναι, που είναι 35 χρονών. Απίστευτο. Σε μυθιστόρημα λέγεται γέρος ο 35 ναι. χρονών. Και εγώ όταν δίδασκα θεατρολογία έκανα θέμα πόσο χρονό ήταν ο Άμλετ. Ναι, το, ο Άμπλεξ δεν, δεν είναι ο νεαρό με το μενταγιόν που λυπάται τον μπαμπά του. Για τα δικά μα μέτρα είναι πενιντάρι. Γιατί γι' αυτό διστάζει να τα κάνει όλα. Ένα νέο θα είχε φόρα και Σαφώς. θα σκότωνε από την αρχή. Σύμφωνοι. Αλλά όταν, όταν βλέπουμε και λέει, παίρνει το κρανίο στο χέρι και λέει πόσα χρόνια είναι θαμένο και του λένε είναι 23 χρόνια και λέει. Αυτό είναι που, που, που θυμάμαι στα πάρτι, τα αστεία του. Θυμάμαι πόσο χρονό ήταν αυτό στα πάρτι και στα στάπου, Να του επιτρέπουν να, να πάει στο πάρτι και να εκτιμάει το αστείο και να γελάει. Και ύστερα, την άλλη μέρα του πάρτι, δεν πέθανε ο γελοτοποιό. Άρα, άρα. Με στα τα παλαιά μας μέτρα ήταν στα, ήταν στα 32. Με τα σημερινά μα μέτρα διανοητικά mm -hmm. πρέπει να είναι στα 60. Γι' αυτό στα 50 με 60. Γι' αυτό και διστάζει να σκοτώσει. Πρέπει να περάσει όλη η τραγωδία για να σκοτώσει. Ξεκίνησα την εισαγωγή μου λέγοντα ότι α, είστε ένα άνθρωπο ε, που ε, πραγματικά διακρίνεστε από όλα αυτά που είπα στην αρχή. Να μην τα επαναλαμβάνω γιατί έχω να ρωτήσω πολλά. À, στα 93 και μισό ε, που αυτό το πράγμα σχολιάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και έχω δίκαιες συνεντεύξεις που μετά γίνονται έτσι σχόλιο ότι η ζήτα μα είναι 93 και μισό μα, μα έχει τόσο κέφι μιλάει αυτό ενώ θα έπρεπε να μην μιλάει να μην... Ε, πιστεύεις ότι η, η παιδεία και το ότι διαβάζεις πάρα πολύ μιλάς με τον κόσμο κάνεις συζητήσεις αυτό είναι και η εσωτερική δύναμη που συνεχώς σε ανανεώνει και σε κάνει δυνατή παρότι <laughs> την ηλικία Χωρί να θέλω να κάνω χιούμορ, ένα λόγο είναι ότι δεν πήγα ποτέ δημοτικό σχολείο. <laughs> ναι, αλλά η ζωή όμω είναι μεγαλύτερο σχολείο γενικότερα. <laughs> ναι, ναι, αλλά το ότι δεν πήγα γιατί ήταν άρρωστο ο πατέρα μου και ήθελα να είμαι κοντά του. Τότε δεν ήξεραν τι θα πει η και τι τραβήξαμε επιτέλου. Και δεν πήγα σχολείο για να είμαι μέρα. Αλλά επειδή ο πατέρα μου ήταν εκδότη και στο ψυχικό απάνω είχαμε Πέντε δωμάτια γεμάτα βιβλία γιατί τότε όποιο έβγαζε βιβλίο έκανε Α, δώρο και, σαφώς και, και ένα. αντίτυπα mm -hmm. και βάλει και τις ξένες εγκυκλοπέδειες και τα ξένα βιβλία εκείνη την εποχή προ Αν δεν ήξερες γαλλικά και πιάνο δεν ήσουν καθώς πρέπει η κοπέλα. Σαφώς εννοείται. <laughs> αυτό <laughs> έκανε <laughs> την κοπέλα να είναι ιδιαίτερη. <laughs> ναι, λοιπόν, εγώ όλο αυτό τον καιρό που εκείνος κοιμόταν ήταν ακίνητος ή δεν ήθελε να μιλήσει εγώ τα διάβασα όλα. Και τα πρόστιχα και τα γελία και τα καλά και τις συγκυκλοπαίδες ξυφύλισα. Αν γεννιόσασταν ε, κυρία Ροζίτα την εποχή, ε, δηλαδή τώρα να ήσασταν 35 ας πούμε λέω, σε αυτή ναι. την εποχή. Α, πιστεύατε ότι μπορεί να... Ενώ διαβάζατε, γιατί σας αρέσει αυτό. Πιστεύατε ότι θα είχατε την ίδια παιδεία που αποκτήσατε έχοντας γεννηθεί τότε. Δηλαδή τα παιδιά τα σημερινά που αρέσει να διαβάζουν, τους αρέσει να παίρνουν εγκυκλοπαίδειες, μπορούν να αποκτήσουν τόση εμπειρία και τόση παιδεία ή εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι που διαβάζανε γινόντουσαν πιο σωστοί, πιο δυνατοί και πιο ολοκληρωμένοι. Μα ήταν σχολεία εκείνα, δεν ήταν το ρεζιλίκι που είναι σήμερα. Σήμερα διδάσκουν μόνο ψέματα στα σχολεία. Διδάσκουν ότι κοντά με έλληνε δεν είχαν βρει, βρει ότι η γη είναι στρογγυλή και περιμέναμε το 1400 πόσο είναι το Γαλιλαίο να μας πει το επούρσι γόβε». Εγώ πλάι στο δρόμο του, του σπιτιού mm -hmm. μου έχω την οδόν Ερατοσθένους και ουδής ξέρει ποιος ήταν ο Ερατοσθένης, ουδής. Και τον αναφέρουν εγκομιαστικά σε κάτι λαϊκά περιοδικά ιταλικά σταυρόλεξα και λένε είναι ο πρώτος ο οποίος βρήκε τα πάντα, γεννήθηκε το 260 π.Χ. στην Αίγυπτο και βρήκε τα πάντα, βρήκε τη γη, βρήκε τους 12 μήνες, ποιοι είναι μεγάλοι, ποιοι είναι, ε, μέτρησε την απόκληση του, του άξονα της γης, τα βρήκε όλα. Σήμερα δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν το χιλιοστό του χιλιοστού και δεν τον ξέρει ουδής Έλλην. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, ε, στο έχω ξαναπεί, ε, γιατί πέραν ότι σας θαυμάζω σαν Ροζήτα σου πρωί προορίστε και φίλοι μου πολύ καλή ε, ε, η μνήμη την οποία έχεις να θυμάσαι απίστευτα πράγματα. Αυτό είναι για διότι συνέχεια σκαλίζει το μυαλό ή τελικά πιστεύεις με Όχι τόσο κάνω κόσμο γυμναστική. Ότι, ότι η τελικα πιστευεις με τοσο κοσμο είναι και θέμα ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε όσο και γυμναστική να κάνουμε να έχουμε πολύ καλή μνήμη ή ο άνθρωπος γεννιέται και σας που έχει και καλή μνήμη. Έχει πολλού φίλου, ηθοποιού, τραγουδιστέ, πολλοί κόσμο του θεάματο. Όλοι έχουν τόσο καλή μνήμη. Όχι, το πρόβλημα είναι άλλο. Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι ότι, ότι έχω, δεν έχω μνήμη σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ άνθρωπο που τον ξέρω πιο πολύ από ό,τι ξέρω εμένα. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του ονόματα και εγώ ξεχνάω. Αλλά hey. πάρα hey. πολλοί μου λένε ότι αυτό τα, των ονομάτων. Ήσυρα εγώ είχε, γνώρισα τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Όταν πηγαίνεις... Στι κάνε μόνο, 52 χρόνια πήγαινα στο φεστιβάλ των Κανών. ξέρεις τι θα πει αυτό. Α, να βλέπει πέντε ταινίε τη μέρα. Όχι γιατί ήταν στο διαγωνισμό, αλλά γιατί είχε δημιουργήσει και φιλίε. Και ερχόταν ο φίλο και λέει: Ξέρω πω η... τη πατρίδα μου η ταινία δεν είναι στο διαγωνισμό, αλλά δεν θα έρθει να τη δει. Ε, φίλος είναι και εγώ γύριζα από τα φεστιβάλ από το Χιούστον, Τέξα στη Μόσχα. Εγώ να σα πω ότι ήταν η Μόσχα. Να τρέχανε οι δικοί μα οι κομμουνιστέ στη Μόσχα να ζήσουν τότε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Βεβαίω, Οι ταξιτζίδε είχαν το παπούτσι από κάτω και δεμένα με σκοινιά τα πόδια του. Από τι ώρε που ήταν πάνω στο τιμόνι. Όχι. Από τι. Δεν είχαν να πάρουν παπούτσια. Τόσο πολύ. Και μια μέρα ένα Έλληνα. Από το πεδομάζωμα που μου τον είχαν βάλει και ήταν σπουδαίος δημοσιογράφο, ε, μου λέει: Σήμερα μου κάνει το τραπέζι. Εγώ τότε τα πλήρωνα από εδώ και μου δίνανε μπλόκο ότι ήταν mm -hmm. πληρωμένα όλα. Και του λέω: Τι έπαθε, κυσαπένταρο. Μου λέει: Βρήκα παπούσια εισαγωγή. Φαντάσου. Και εμείς λέμε. Και Φαντάσου... βρέθηκα μια μέρα. Είχαν όμως σούπερ μάρκετ που εμείς δεν είχαμε. Λοιπόν, βρίσκομαι εγώ μια μέρα. Και στο σούπερ μάρκετ και βλέπω κόσμο σε όλες τις βιτρίνες, α, να τρέχουν τα σάλια, λέω τι έγινε. Πάω κοντά, είχαν όλα πυραμίδες από μήλα, είχε γίνει μια μεγάλη εισαγωγή, δεν ξέρω τι, και όλα τα μήλα ήταν σ, με, σε, λεκιασμένα με καφέ σαπίλα mm. και τα βλέπανε και τρέχαν τα σάλια τους. Φαντάσου και ακόμα και, και, και με σαπίλα, φαντάσου ότι πίνα υπήρχε. Ε, η Ροζίτα Ισόκου είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πραγματικά είναι πολυταξιδεμένο, είναι πραγματικά ε, έχει γυρίσει τα περισσότερα μέρη. Αυτό έχει αφήσει πάρα πολύ εμπειρία ζωή, ολοκλήρωση μια προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά, αν επέλεγε ένα μέρο να αφήσει την Ελλάδα και να πα να ζήσει σε ένα από όλα τα μέρη του κόσμου που έχει επισκεφτεί, που να ζούσε όμω όσο ευτυχισμένα και όμορφα ζει και στη δικιά σου χώρα την Ελλάδα. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. την αλλάζει. Και εγώ θα σου πω κάτι που είναι και συγκινητικό. Εγώ μεγάλωσα σε μια Ελλάδα και σε ένα σπίτι που όταν γνωρίζαμε ξένο του φροντίζαμε να είμαστε να μιλάμε με μεγάλη γλύκα και μεγάλη καλοσύνη γιατί ο καημένος αυτός δεν έφταιγε που γεννήθηκε εκτός Ελλάδος και δεν ήταν Έλληνας mm. σήμερα τα παιδιά έξω που σπουδάζουν άμα αμα τα ρωτήσουν ποιο, πού είσαι ξέρω, από πού είσαι και πού είναι Ελλάδα το σπάνε στο ξύλο ε, τι είναι αυτό ε... Αν το θέλεις που που δεν ε, ανήκω. που δεν ναι που που, που σε δεν κάνει. που Γιατί... δεν ανήκω. δεν, δεν ξέρω αυτό το ρήμα αυτό το ρήμα ε, ε, Αλέξη δεν δεν το ανέχομαι. Δεν ανήκω πουθενά, ανήκω μόνο στους ανθρώπους που αγαπώ, αλλά ανήκω κυρίως σε αυτόν τον τόπο. Είπε σε μια συνέντευξη σου πρόσφατα, θα σε ρωτήσω αυτό και μετά θέλω να σχολιάσω κάτι στη συνέντευξη σου, είπε σε μια συνέντευξη σου πρόσφατη ότι όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τώρα μπορεί να τα ξέρω γιατί είμαι φίλος, αλλά πρέπει ο κόσμος να τα μάθει πιο πολύ, ότι ποτέ δεν ψηφίζεις, δεν ασχολείσαι και ούτε καν δίνεις την ψήφο σου. Αυτό σα φαντάζομαι ότι είναι κατασταλαγμένη άποψη και επειδή ξέρω ότι κάθε τι που κάνεις το έχει σκεφτεί καλά, αλλά έχει μία ερμηνεία. Γιατί δεν πιστεύεις κανέναν ή γιατί δεν θεωρεί ενεργό πολίτη τον εαυτό σου Για, Όχι γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν έχω δικαίωμα κάτι που δεν το έχω σπουδάσει Και κάτι που δεν το ξέρω καλά δεν έχω δικαίωμα να το κρίνω Δηλαδή σε όποια άλλη τέχνη μου πεις Ξέρω πολύ καλά τι έχει μια κινηματογραφική ταινία Από τα πρώτα πέντε λεπτά μπορώ να σου πω ποιον αντιγράφει Πού το πάει, τι το κάνει, από πείρα τεράστια γιατί με πηγαίνανε θέατρο και σινεμά, με πηγαίνανε αγκαλιά. Πριν μάθω να περπατάω. Σαφώ και μέσα εκεί χτίζω. Το ξέρει. Πέντε, ναι, πέντε ταινίε τη βδομάδα και κάθε Κυριακή βράδυ θέατρο. Και ο πατέρα μου ίδρυσε το πρώτο ερασιτεχνικό θέατρο όλη τη Ετωλοακαρδανία. Και ο παππού μου από τη Σμύρνη με πήγαινε στα πέντε αυτά τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, είχαν μανία και οι δύο του με, το, με το θέαμα. Το θέαμα λοιπόν ύστερα και με όλα αυτά τα φεστιβάλ, το ένα το άλλο, αισθάνομαι ότι έχω δικαίωμα να το κρίνω. Επίσης έχει πα, 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 στη ζωή μου με, που βοήθησε πάρα πολύ η ποίηση. Πάρα πολύ. Δηλαδή... Η οποία είναι δύσκολο στο να την καταλάβεις, δεν την καταλαβαίνουν όλοι. Έχει δύσκολη oh, γραφή. Ο μπαμπάς μου δεν καταλάβαινε το χαμάφι. Μου το είπε έχει μια φορά. Γραφή. Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά εμένα στο ψυχικό από το Αρσάκιο που πήγα το, το γυμνάσιο κατοίκον διδαχθήσα το λέγανε εκείνη την εποχή, δηλαδή mm -hmm. μπήκα εξετάσεις και μπήκα, με άφηνε στα σκαλάκια και ώσπου να πάω σπίτι μου μισή ώρα επειδή βαριόμουνα, είχα το Βικτόρι και διάβαζα τα ποίηματα, τα Βατερλό και τα τέτοια του Ναπολέοντα στον δρόμο. Περπατώντας. Λοιπόν, εγώ και τώρα η γυμναστική που κάνω στο μυαλό μου, είναι ότι όταν πέφτω στο κρεβάτι προσπαθώ να θυμηθώ τεράστια ποίηματα που τα είχα μάθει ίσως στο σχολείο ή τα έμαθα αργότερα ή τα έμαθα διδάσκοντας Αγγλικά στην κατοχή, σεξπιρ ολόκληρα κομμάτια τα ξέρω ακόμα. Την πρώτη φορά σε ορισμένα μπορεί να θυμάμαι έξι στίχους. Άμα το ξαναπείς έρχονται δώδεκα. Άρα ξαναπείς... αυτό είναι και... είναι και ενδόμηχα μια γυμναστική που την επιβάλλεις στον εαυτό ναι. σου, για να, για να ξύνει συνέχεια για, το, το ναι, μυαλό και, και να δουλεύει. Και, και, και τα λέω και μ' αρέσουν και κλαίω κιόλα. Όταν λέω τον άγγελο του Μαραθώνα, ποιο ήρθε εδώ και πέθανε ο Μαραθονομάχο. Και, και κλαίω εκείνη την ώρα, μέσα, μέσα στον, στον μισοείπνο μου. Θέλω να πω κάτι λίγο για την λοιπόν, ώρα. Δε ει... ναι. Όχι, δεν σου είπα για το, για το ψήφισμα. Α, ναι, γιατί δεν ναι, 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 για, για το ψήφισμα. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει το εξή. Όλα αυτά που κρίνω τα ξέρω. Αλλά τα ξέρω πάρα πολύ καλά και έχω δικαίωμα να τα κρίνω τόσα που έχω δει και ύστερα και στα φεστιβάλ και σε αυτά. Πέντε ταινίε το χρόνο έχω στραβωθεί από αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ιδέα από οικονομικά και δεν έχω ιδέα το σύνταγμα ποιο είναι της Ελλάδος και δεν έχω ιδέα τι θα πει πολιτική και δεν Επιτρέπω στον εαυτό μου να κρίνει κάτι το οποίο δεν το ξέρω καλά και επίσης λυπάμαι πάρα πολύ αυτούς που ανήκουν με πάθος γιατί πώς είναι δυνατόν, βρε παιδί μου, εξυπνός άνθρωπος να πιστεύει ότι μια ομάδα έχει πάντα δίκιο και η άλλη ομάδα έχει πάντα άδικο. Και θέλεις να σου πω και κάτι, mm -hmm. πήρα ζωή. Η πλειοψηφία έχει πάντα άδικο. Αν πάρεις ένα σχολείο, και πάρει μια τάξη με 50-100 παιδιά και σου πω πόσα εκεί μέσα είναι έξυπνα, σοβαρά, ξέρουν ακριβώ τι θέλουν. Πολύ λίγα. Αν μου βρει ένα, θα σου πω μπράβο. Ναι. Και λοιπόν, αφόλου, και, και μα κοπανάνε όλη την ώρα το, το γεγονό ότι εδώ που γεννήθηκε η Δημοκρατία, εδώ. Μια μέρα, μάλιστα, άκουσα πολιτικό να λέει και στην Ευρώπη. Όχι, κύριε. Στην Ευρώπη είναι όταν υπογράφει στην Αγγλία η Μάγκνα Κάρτα. Δεν έχουμε καμία σχέση με την άλλη Ευρώπη. Αλλά δεν λέει κανένας ότι απέτυχε. Το 404 π.Χ. απέτυχε η Δημοκρατία εδώ. Ε, στις συνεντεύξεις που έδωσες, δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό, θέλω να το τονίσω, ε, που βεβαίως σε δύο-τρία κανάλια είδες συνεντεύξεις σου, αυτό το διάστημα που πέρασε, ε, είδα, γιατί ξέρω ότι μιλάς για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα γενικότερα και ότι καθυλώνεις με τον τρόπο σου και χωρίς να σε ρωτήσει κανείς τίποτα μπορείς να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σου. Όμως θα σου πω ότι είδα συγκεκριμένα κομμάτια που ξέρω τη Ροζίτα και ξέρω ότι η Ροζίτα είπε 50 πράγματα και είδα η, ανα, η αναμετάδοση να γίνεται στο 1 ή στο 2 είδα μία αιμονή προς την Αλίκη συγκεκριμένο και μία αιμονή προς κάποια πράγματα που όμως ξέρω ότι δεν ήταν μόνο αυτή η συνέντευξη. Σε πείραξε αυτό καθόλου. Επό δηλαδή να κάνει δύο ώρες συνέντευξη και Όχι. να βάλει... Ξέρεις τι, αλλά υπάρχει ψυχαγωγία η οποία σε, σε ενθουσιάζει. Ακόμα, ακόμα εγώ η οποία δεν ε, ε, ξέρω ότι η Ελλάδα δεν πέτυχε στο, πα, παλιά στον κινηματογράφο ας πούμε. Ξέρω ότι οι κομικέ ταινίε τη, όπω είναι και η κομμέντια Ιταλιάνα που βγαίνουν. Τι τόμοι ολόκληροι, και εμεί εδώ είχαμε καλή κομμωδία. Mm -hmm. Τα δράματα είναι για να κλε, αλλά <laughs> η, η κομμωδία. <laughs> να σου πω ένα παράδειγμα. <laughs> <laughs> ναι, το θέλω. Πρώτον, νομίζ, νόμιζαν οι Έλληνε ότι ο κινηματογράφο είναι κινηματογραφημένο θέατρο. Και βλέπει έξι ανθρώπου μπροστά στο φακό να μιλάνε γυρίζοντας μόνο το κεφάλι τους. Βλέπεις τραπέζι και είναι σαν, τον, σαν το μυστικό δείπνο του Νταβίντσι, κάθονται μόνο από πάνω για να μην βλέπουμε πλάτες. Νομίζουν ότι κάνουν θέατρο. Ότι Δεν ο, κατάλαβαν. Κοινό, ναι, Σημαντικό αυτό. Και μπορώ να σου πω ένα παραδειγματάκι να γελάσεις. Θα Στο θέατρο ξέρει ο κόσμος μόνον από την εξωτερική συμπεριφορά των ηθοποιών. Τι γίνεται. Δηλαδή, άμα θέλει να πει είμαι μελαγχολικό, ή θα το πει μονόλογο, ή θα το πει σε ένα φίλο σου. Σύμφωνε. Στον κινηματογράφο δεν έχει ανάγκη να μιλήσει. Σου δείχνει μια γκρίζα μέρα, κάτι δέντρα έτσι που κλαίνε. Και ο πρωταγωνιστής με μια παλιά καμπαρντίνα περπατάει έτσι μελαγχολικός με τα χέρια στη τσέπη. Δεν έχει ανάγκη το διάλογο. Κατάλαβες ότι είναι μελαγχολικός ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, δεν κατάλαβαν ποτέ ότι στον κινηματογράφο προέχει η εικόνα. Όλα τα άλλα. Ε, το θέατρο ε, με τον κινηματογράφο τελικά διαφέρουν τόσο πολύ και κάποιο που είναι καλό στο στον κινηματογράφο, συνεπάγεται ότι μπορεί να είναι και καλό στο ποιός και στο θέατρο. Όχι. Όχι. Αυτό Καθόλου. πιστεύω κι εγώ. Καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται καλοί ηθοποιοί μόνο για ένα από τα δύο. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να πάμε σε, ακριβώς σε υπερφυσικά πράγματα, αλλά εγώ είχα πάντα μια απορία στη ζωή μου. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν βρει τα πάντα, όπως σου είπα και ο Ερατοστένης είχε βρει αυτό, αλλά είχε αποδειχθεί από τον Όμηρο, οι, οι όσοι γράψανε τον Όμηρο, δεν ξέρω αν το έγραψε ένας μόνον, εγώ το πιστεύω, αλλά δεν, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ο Όμηρος ο οποίος έγραψε το πρώτο μυθιστόρημα, η Οδύσσια είναι το πρώτο μυθιστόρημα τη Παγκόσμια λογοτεχνίας. Mm -hmm. Και έχει μέσα περιγραφή αστορισμών που δεν τα βλέπουμε στην Ελλάδα και τα βλέπουμε στην Αμερική. Ότι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί κείμενα από καλόγερου του 400 μετά Χριστόν στην Αμερική, τα γράψαν και οι εφημερίδε. Ότι βρήκαμε κανάτια στι Μπαχάμε, που είναι από τα εκρηκτικά εργαστήρια, τα βρήκαμε. Δηλαδή δεν περιμέναν οι Έλληνε τον Κολόμβο. Σαφώ. αλλά αυτό εκεί είναι. όμως έχουμε μάθει, Γιάννη μου σε θέλω λίγο, αλλά εκεί όμως έχουμε ναι. μάθει ε, να πιστεύουμε γιατί αυτό μας δίδαξαν. Είναι αυτό που πες στην αρχή. Είναι αυτό που λέω συνέχεια, μας λένε ψέματα στα σχολεία. Μας έμαθαν ότι ο κατακλυσμός έγινε στο Νόε, έπεσε πολύ νερό. Ο μεγάλος κατακλυσμός όμως έγινε στην Ελλάδα, το τώρα γεωλόγοι τα ξέρουν αυτά, όταν, όταν την τραντάχτηκε η γη και χωρίσαμε από την... Χωρίσαμε από την Αφρική mm -hmm. Πώς είχαμε λιοντάρια Το λέοντα της Νεμέας. Υπάρχουν λιοντάρια στην Ελλάδα Έλατε ε, Ο Έλληνας όμως παρόλα αυτά Ξέρω ότι πιστεύεις Ότι ε, η Ελλάδα παραμένει Κέντρο του πολιτισμού Κοίταξε Για... να δεις Πιστεύω ότι η Μεσόγειος Η Μάγκνα Κρέτσα Γιατί όλη η Μεσόγειος στην Ελλάδα Εγώ έχω ένα φίλο Ιταλό και του λέω μια μέρα, δεν μου λες παιδί μου λέω, όταν λες τη λέξη δεμοφοβία φοβία του Δήμου, δηλαδή είναι mm -hmm. μερικοί με πολύ κόσμο φοβούνται, μιλάς Ιταλικά νομίζεις. Όταν κάνω Ιταλικά σταυρόλεξα, μόλις δω ένα δύσκολο το βάζω Ελληνικά και είναι αυτό. Υπάρχει, ελληνική, υπάρχει Ιταλικά, υπόθεση η υπόθεση, υπάρχει... Ε, τι να σου πω, τα πάντα, τα πάντα, όλες οι επιστημονικές λέξεις σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτή είναι η Μάγνα Γκρέτσα. Είναι άπολη είναι λατινική λέξη. Το Νάπολη yeah. είναι άπολης, η, yeah. άπολη, η yeah. Πόλη. Yeah. πόλη Από πού και ω πού. Ύστερα όλες, όλες οι χώρες και στην Ασία. Στην Ελλάδα το θέατρο ήταν εκκλησία. Γι' αυτό τα κατέστρεψαν τα θέατρα όταν ήρθαν εδώ οι παλιοί. Οι παλιοί χριστιανοί που δεν είχαν καμία σχέση με τον Χριστό να εξηγούμεθα. Ε, καμία. Το πει αυτό, ξανά, αυτό, αυτό το πιστεύω απολύτω. Ότι δεν είχαν. Μπήκαν να επιβάλλουν μια καινούργια θρησκεία. Πάντω ο κατακλυσμό έγινε εδώ. Οι κυβωτό ήταν του Δευκαλίωνα και τη Πύρας, Αυτοί δεν τρέχανε στο αραράτ. Τα χάνουν την ώρα του. Πήγανε στο Πανασό και όταν του είπε ο Ερμής ως αγγελιαφόρος τους είπε να πετάνε πέτρες για να ξαναδημιουργήσουν την ανθρωπότητα. Ο Όμηρος που τον βγάλανε εδώ ότι είναι άχρηστα τα αρχαία. Η πέτρα στην ομερική γλώσσα λέγεται λα και εμείς ονομαστήκαμε λαός γιατί γεννηθήκαμε από την πέτρα. Αυτή είναι η αληθινή μυθολογία και σήμερα μας διδάσκουν τον Νόε. Μια σκασίλα τι έκανε ναι. ο Νόε. Πόσα ωραία πράγματα έχει να μάθει, φίλε τηλεθεατή. Ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε κι άλλα να πούμε πάρα πολλά. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσω μετά επανερχόμαστε με τη μοναδική Ροζίτα Σόκου. Γιατί αφού είπαμε έτσι λίγο πράγματα εκπαιδευτική ύλη. Γιατί επειδή κάθε φορά που τη συνδεξιάζω, εγώ δεν κόβω, δεν ράβω. Όπω τα πει, αυτά θα δει και αυτά θα ακούσει. Ούτε την έχουμε εδώ 40 και 50 και μία ώρα λεπτά και τη βγάζουμε τρία λεπτά. <laughs> λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλά γιατί με τη Ροζίτα όλα αυτά τα χρόνια που με έχετε την ευχαριστώ πολύ. Όταν γυρίσουμε θα εισχωρήσουμε λίγο περισσότερο στα καλλιτεχνικά, στους ανθρώπους που έζησε τόσα πράγματα και θα σταθούμε σε πολύ σημαντικά γεγονότα. Μείνετε κοντά μου, μην λείψει κανείς. Olive Oil. Η επανάσταση στην περιποίηση του προσώπου. Μια πλήρη σειρά για το πρόσωπο με βάση το λάδι ελιάς Κρήτης και μοναδικά φυτικά συστατικά. Και τώρα η καινοτομία μας. Μάσκα πάγου. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με κρυοθεραπεία μόνο σε 20 μέρε. Τονώνει, αναζωογόνει αλλά και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματο. 24 και 99 πολύ καλά ακούσατε το κάθε προϊόν. Και τώρα, αν πάρετε δύο προϊόντα, εντελώ δωρεάν το γαλάκτομα καθαρισμού. 2-10-57-67-806 και 6-97-99-48-012. Olive Oil. Κλείσε τώρα ραντεβού με την ομορφιά. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ τώρα και με μαστίχα χίου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πει και πάλι κοντά σα, έτσι, τελευταίο μέρο αυτή τη εκπομπή, μετά από την απαραίτητη έτσι, η διακοπή μα, γιατί και όλα αυτά ε, είναι στο καθημερινό μα πράγμα. Ροζίτα Σόκου, εδώ μοναδική. Πάμε λίγο ε, 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 να μπούμε λίγο έτσι. Δεν θα μιλήσω ούτε για του μεγάλου έρωτε, του έχουμε πει, ούτε για τι μεγάλε σου φιλίε, ούτε για τι μεγάλε σου αγάπε. Όλα αυτά τα έχουμε πει. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, και φτάνοντα εσύ ω τα 93 και μισό, το τονίζω και, και σε το ε, ε, ένα αρέσει να το τονίζει. Ε, παίρνει κουράγιο ο Μπορεί να βγαίνει να μιλάει, να θυμάται. Να θυμάται, είναι πολύ σημαντικό. Αν έπρεπε να δώσεις ένα, ένα στίγμα, πέντε μόνο, πρόσεξε, ούτε έξι ούτε τέσσερα. Πέντε πραγμάτων που θα ήθελες ποτέ να μην ξεχαστούν και αυτά που έδωσαν, αν το θέλεις, δύναμη, όθηση, γνώση, ζωή, εμπειρία στη Ροζίτα Σόκου, προσωπικά, επαγγελματικά, φιλικά. Θέλω να μου πεις πέντε καταστάσεις ή πρόσωπα που νομίζω ότι ήταν οι σε όλη σου αυτή την καριέρα. Στην να, προσωπική, την επαγγελματική, τα πάντα. Να προσθέσω και, μια, και κάτι που έχω μετανιώσει. Ναι, πω και αυτό είναι Για μέσα στα πέντε. Γιατί και 5. αυτό είναι σημαντικό σαφώ, στη, στη σαφώ. ζωή μου. Ε, μετάνιωσα που δεν πρόσεχα περισσότερο το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στο Αρσάκιο, από το οποίο Αρσάκιο δεν έχω κανένα παράπονο. Αν και τώρα να γίνει ανάμεικτο, δεν, δεν είμαι υπέρ των αναμεικτών σχολείων. Γυναίκε άδειε, βέβαια. Ναι, γιατί η γυναίκα ξυπνάει πιο γρήγορα. Mm. Δεν μιλάω για, γιατί έχουν διαφορά. Όχι. Απλώ τα κορίτσια ξυπνάνε πιο ε, έτσι, γρήγορα. Η γυναίκα τα γόρια παίρνουν, παίρνουν, παίρνουν τα γαφτά του λίγο πιο μεγάλη και δεν ταιριάζουν στην ίδια τάξη πολλές φορές. Επιτέλου αυτό είναι θέμα. Λοιπόν, ε, εκείνο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, σου, σου λέω, ήτανε, ήτανε το ότι έστω και αν δεν πρόσεχα πολύ, ότι έμαθα αρχαία και μπορώ σήμερα να καταλάβω τη γλώσσα μου, να δω πόσο πλούσια είναι, να δω πόσο εύκολα μπορείς να πεις όλες τις λέξεις με ό,τι υπάρχει πίσω από αυτές. Δηλαδή αν πεις τον εγγλέζο, πες με εγγλέζικες λέξεις, το ψυχολογία μπορεί Όχι. ή μπορεί ο Γάλλος. Κανένα. Οι Εγγλέζοι έχουν 200 λέξει μονοσύλλαβε. Όλα τα άλλα είναι κλεμμένα από δεξιά και αριστερά. Πάμε να πούμε σταθμού στη ζωή τη λοιπόν. έτσι για να επαληθεύσουμε. Ποιο άνθρωπο σε όλα αυτά τα χρόνια σου έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο, Πρώτα ο πατέρα μου, mm -hmm. ο οποίο όμω με άφησε στα 14. Και ο οποίο δεν ήθελε με τίποτα να φορά γυναικεία και κοριτσίστικα ρούχα. Ναι, και, και κοσμήματα, έξω και δεν φοράω, mm. αλλά να δεις πόσο μια φράση μπορεί να επηρεάσει η κόσμο. Και κάτι άλλο όμως, το οποίο το χρωστάω σε ένα μοντέρνο, επιτέλους, μετά από τον πατέρα μου με παρέλαβε ο ζαρούχης Ό,τι ευρύτητα πνεύματο έχω, τη χρωστάω στον Τσαρούχη. Δεν το συζητώ. Και την καλοσύνη του, παρόλο ότι είχε συμφέροντα και γιατί είχε συμφέροντα γιατί δεν ήταν μόνο ο πατέρας μου που ήταν και θεατρικός συγγραφέας και εκδότης και τα πάντα τα πάντα, αλλά και από τη Σμύρνη ο παππούς μου δεν ήταν παρακάτω, είναι αυτός που ίδρυσε το Μίσκο και ο θείος μου ο Μάριος, γιατί η γιαγιά μου ήθελε, είχε διαβάσει τους, το, είχε διαβάσει τους αθλίους και βάφτισε το γιο της Μάριο και την μπαμά μου τη Τίκα mm -hmm. και αυτός ο, και ο θείο μου ο Μάριος, και το λέω γιατί αυτό, αυτοί που αγοράσαν το, το εργοστάσιο το αποσιωπούν επίτηδες αυτός έκανε στην ιστορία της ελληνικής δημοσιογραφίας ε, ε, πως το λένε διαφήμισης Έκανε το, την πρώτη διαφήμιση εκτός θέματος που ήταν ο Ακάκιος. Εγώ έτρωγα Μα, σπίτι Μεγάλη, του, ε, αυτό έχει αφήσει ιστορία. Ναι, θυμάμαι Αγαθουπόλεως 8 ήταν το σπίτι του θείου μου. Έτρωγα συχνά εκεί τα μεσημέρια γιατί ήμουνα πολύ αγαπημένη με τον ξάδερφό μου, τον Κωστάκη που πέθανε νέος, σκοτώθηκε σε δυστύχημα του δρόμου. Και πάνω από το τραπέζι στον τοίχο επάνω, ήταν ο κάκιο ζωγραφισμένος σε παλαιό στυλ με λάδι. Αυτό ορκίζομαι στη ζωή μου, ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό. Μεγάλωσα με τον Ακάκιο τις Κυριακές απέναντί μου και ύστερα λέγανε πως δεν το έκανε εκείνο, πως το έκανε mm -hmm. ο το... mm -hmm. Άρα είπαμε, ο πρώτος ο μπαμπάς, ο Τσαρούχης, πάμε να δούμε. Ο Τσαρούχης επίσης με γλίτωσε. Από το να γίνω ένας παραπονεμένος και αποτυχημένος καλλιτέχνης, από εκείνους που λένε δεν με καταλάβανε, είμαι πικραμένος, γιατί τον πίεσα. Mm -hmm. Του λέω πες μου την αλήθεια, εγώ την τέχνη τη σέβομαι, αν δεν είμαι το κάτι άλλο να αφήσω τη ζωγραφική. Τον συνέφερε, mm -hmm. γιατί, όταν, γιατί εγώ του έστελνα μακαρόνια που υπήρχανε, την εποχή της κατοχής. Του συνέφερε να με έχει μαθήτρια, αλλά μου είπε την αλήθεια. Μου είπε η διαφορά ανάμεσα στην αληθινή ζωγραφική και στη δική σου είναι η διαφορά μεταξύ κεντήματος χειρός και κέντημα μηχανής σίγκερ. Oh. Οπότε... Uh. Ε, ε, εγώ τα βρόντιξα, τον πίστεψα, τα βρόντιξα αμέσω. Γιατί δεν ήθελα, σου λέω, να γίνω μια καλλιτέχνη παραπονεμένη. Στα προσωπικά, ποιο άνθρωπο είναι εκείνο που πιστεύει ότι ήταν σταθμό στη ζωή σου, Ρωτάω εγώ για να πηγαίνουμε κατευθείαν στους στόχο. Με, την, με, με τον καιρό πηγαίνω. Εγώ, η οποία μπορώ να σου κρίνω όλε τι τέχνε, ε, είμαι τούβλο στη μουσική. Και η μοίρα με κδικήθηκε γιατί ο μεγαλύτερο έρωτα τη ζωή μου και ο πρώτο και όλα ήταν ο Γιάννη ο Ξενάκης. Ναι, αλλά η, η, ο έρωτα δεν έχει να κάνει με το αν είσαι. Ε, εννοώ. Ναι, αλλά να μπλέξει με μουσικό. Ναι, τον ερωτεύτηκε. Στον άνθρωπο ερωτεύτηκε, όχι τη μουσική, α πούμε. Ναι, αλλά δεν είχαμε κοινό, κοινό πεδίο εκεί. Και ε... όμω θέλει να σου πω κάτι. Μπορεί τον το, 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 το ξενάκη δεν τον καταλαβαίνει κανένα. Ακόμα δεν είχε τελειώσει. Α, τον έμαθε όμω. Ε, ανάγκασε να το μάθει. Ε, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. αυτό ε, ήταν ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, γιατί η Φιγκαρό στα 10 του χρόνια έγραψε Ο γίγαντας του 20ου αιώνα για, την, για τα γενέθλια του θανάτου. Όχι τα γενέθλια, τα θανά... την, Τα χρόνια, τα 10 χρόνια. Ε, είναι το εξής. Και τον Πικάσο να είχα γνωρίσει που λένε το ίδιο θα ίσχυε. Όταν παρακολουθήσεις έναν δύσκολο καλλιτέχνη από τα πρώτα του βήματα και ζήσεις μαζί του τα πρώτα πειράματα, το πρώτο να βγει από τα συντηρητικά και τα γνωστά και τα παραδεδεγμένα, mm -hmm. είναι Εκεί πιο εύκολος βέβαια. ο δρόμος. Ε, στα επαγγελματικά πια χρονιά ε, ε, να πω ας πούμε να σου πω συνεργασία χρησι... ήταν ο σταθμός που ε, ε, α, α, εκτείναξε κατά πολύ την καριέρα της Ροζίτας. Ε, την ημέρα που με, που, με πήρε η, που με πήρε η Ελένη Βλάχου στη, για να τη γράφω και, και, μου λέ, και μου λέγε μόνο εσύ θα μου λες ποιο να βάλω πρώτο γιατί εκείνη είχε μια κοσμική στήλη σινεμά. Mm -hmm. Και ύστερα άρχισε να βαριέται την κοσμική στήλη, έλειπε κάθε, κάθε χρόνο ένα μήνα και τη έγραφα εγώ και μου λέει εντάξει τώρα από εδώ και μπρος. Όταν με πήρε στην υπηρεσία της η Ελένη Βλάχου, να σου πω αυτό απλώς είναι ένα αστείο ανέκδοτο, μου είπε θέλω δύο πράγματα από σένα. Πρώτα να μου μιλάς στον ενικό και... Και δεύτερο, να μάθει την υπογραφή μου να μην έρχεσαι κάθε τόσο να σου βάζω μια υπογραφή. Από εκεί να καταλάβει την εμπιστοσύνη που είχε. Ναι. Α, εσύ ε, είσαι ο άνθρωπο εκείνο που είπα και στην αρχή ότι τελευταίος έχει βγει μια μανιωμαγειρική. Ε, Αυτό είναι γιατί βρίσκει δημιουργικότητα μέσα από αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν έχω φαντασία. Και, και ό,τι έχω γράψει, τα βιβλία που έχω γράψει. Και τα θεατρικά έργα που έχω γράψει βασίζονται σε πράγματα που έχω ζήσει. Αληθινά και γεγονότα. Δεν μπορώ, δεν έχω φαντασία να, πω, να γράψω ένα μυθιστόρι μας, το πούμε έτσι. Σύμφωνοι που δεν έχει σχέση με εμένα ή με αυτά που ξέρω. Ξαφνικά απέκτησα φαντασία στη μαγειρική. Με... Αυτό είναι το πολύ αστείο και ξέρεις πώς ανασχολήθηκα με τη μαγειρική. Εγώ δεν είχα ιδέα. Αλλά όταν η κόρη μου αποφάσισε ότι δεν θα, δεν θα τρώνε ζωντα... πράγματα, φαγιά που, υ... πράγματα που υπήρξαν ζωντανά. Mm -hmm. Γιατί ο, άνθρωπο άνθρωπος έχει 40 μέτρα άντερο και δεν φεύγουν αυτά και δημιουργούν εγκολπώματα. Και μια φίλη μας, η Τέτη Κουλουκουντή, έκανε έξι ώρες εγχείρηση στην, στην, Αγγλία για να τις κόβουν τα σάπια και τα σκουλίκια και να τα ενώνουν. Λοιπόν, όταν τα αποφάσισε αυτό, τα οποία δεν λείπει τίποτα από τα παιδιά γιατί δεν, δεν τα εμποδίζει ούτε πολύ να υπάρχουν. τρώνε ούτε γάλατα, ούτε τυριά, ούτε αυγά, ούτε τίποτα τέτοιο. Και ξέρεις ότι οι αυτές, πώς τις λένε, οι ξανθές αφακές έχουν διπλάσια, διπλάσια αρετές από το κρέας. Ε, λοιπόν, επιτέλους θέλω να πω ότι αυτή όλη η ιστορία μου ήρθε γιατί στην Ελλάδα τρώμε πάρα πολύ κρέας. Είμαστε στην κορυφή στην κατανάλωση Στην Κρήτη λέει άμα δεν βγάλεις κρέας σου λένε γιατί ποιο αρρώστησε. Δηλαδή το κρέας και όλες οι διαφημίσεις που μου έρχονται στο σπίτι mm -hmm. είναι όλο για σουβλάκια, όλο για μπέργκερ, χοντρά μεγάλα μπέργκερ, διπλά, τριπλά μπέργκερ, όλα πρέπει. Στα μωρά δίνουν κόκκινο κρέας, τα κτίνη δεν επιτρέπεται το κόκκινο κρέα σε μωρό είναι παιδί, λαμερό, το γιατί το συνηθίζει κιόλα και μένει μέσα. Και ύστερα, γιατί θα πάρουν ε, ε, δύναμη. Πιο δυνατό από τον ελέφαντα υπάρχει, αλλά επειδή έχει κι αυτό πολύ έντερο, δεν κάνει. Τρώει μόνο φύλλα. Από τον τάβρο υπάρχει πιο, πιο δυνατό. Από το... Τι τα πιο δυνατά ζώα τρώνε μόνο χορταρικά. Άρα αποφάσισε να κάνει διάφορε αλχημίε μαγειρικέ. Λοιπόν, για να αλλάξει λίγο όχι, το πέντρο. τρόμα, τρόμαξαν οι φίλες μου που, είχαν εγγονάκια όπως είχα κι εγώ και είχαν πάρτι, τα παιδικά πάρτι με, με, αλλάξανε. Λέγανε, δεν τρώει κρέας, τι θα φάει στην Ελλάδα, τι θα φάει. Μια Ελλάδα που βγάζει τα πάντα από βιταμίνες και από χόρτα και από πράγματα και αυτά και είπα εγώ, εγώ θα σας καλέσω, κανονίστε εσείς τη μέρα και θα σας βγάλω 20 φαγητά που δεν έχουν τίποτε ζωντανό στο παρελθόν τους, Κανένα φαΐ, δεν μιλάω μόνο για κρέα. Και δεν θα είναι η κλασική φασολάδα ή η κλασική μακαρονάδα. Τότε στρώθηκα και άρχισα να εφευρίσκω φαγητά. Ε, το πιο ιδιαίτερο πάντρεμα, να το πω, που έχει κάνει μέσα σε αυτά τα ιδιαίτερα φαγητά, ποιο είναι. Που δεν πίστευε ότι έχει τόσο καλό αποτέλεσμα και τόσο καλή γεύση, αλλά ταιριάξαν τα υλικά μέσα στην κατσαρόλα ή στο ταψί και τελικά το αποτέλεσμα ε, ήταν ιδιαίτερο. Ποιο πιστεύει ότι ήταν. Λοιπόν, είναι μία. Όλα τα λέω σχεδόν αυτό, ή σχεδόν σπανακόπιτα ή σχεδόν δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αυτό που έκανα ήταν το εξής. Έβαλα φόντο mm -hmm. στην αυτήν, κομμένες πιπεριές χρωμές για να είναι και ωραίο στο μάτι, έριξα με ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια, έριξα μέσα, ε, πώς το λένε, ανανά σε κομμάτια και σε ζουμί, και λίγο λαδάκι, και αυτά που ψήθηκαν λιγάκι, ας το πούμε έτσι, τα έσβησα με πολύ λίγο λάδι. Ε, αυτά τα έσβησα με κρασί, με πορτοκαλάδα και λεμονάδα. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Αυτό όταν τελείωσε που είχε <laughs> ένα άρωμα υπέροχο, καταλαβαίνεις περίεργο άρωμα και τα λοιπά, πήρα χιλοπίτε. Το ανακάτεψε. Που, που μου θα φέρνει. Θα τώρα, που, μου Που, φέρνει που, ο, τις που, μου, φέρνει, που μου φέρνει ο Δημήτρη Ιωαννίδη από τα Ζαγοροχώρια και δεν τα έβρασα σε νερό. Τα έβρασα σε το αυτά που είχα κάνει. να γίνει μπράβο. Όταν τελείωσαν αυτά, τα έκλεισα από πάνω, γίνανε με τον ατμό οι χυλοπίτες και αφού ετοιμάστηκαν, έριξα τότε τη. Ξυσμένο τυρί από πάνω, όπως κάνουμε σε όλα τα μακαρόνια. Ε, αυτό το φαγητό, επειδή μου αρέσουν οι χειλοποίτε πάρα πολύ, επίση μου αρέσουν όλα αυτά τα ζαχαζαβατικά, αυτό θα μου το φτιάξει όταν έρθω με τα κορίτσια μου. Λεβαίες. Λοιπόν, τι είναι αυτό, έτσι επειδή τελικά ε, ήταν όλη η εκπομπή με τη Ριζαζαζό Κουτό, γιατί καταλάβει, δεν πρόλαβα να πάω σε άλλο διάλειμμα. Θα το πάω σε ρίγιο, γιατί κλείνουμε, γιατί μου αρέσει. Ε, ε, αν έπρεπε να διορθώσει δύο πράγματα. Στου καλλιτέχνε, στου ηθοποιού και του ανθρώπου που τόσα χρόνια από μικρό κοριτσάκι στην αγκαλιά βρίσκεσαι και του βλέπει, που κάνουν λάθο και που ίσω έχουν, αν το θέλει, χάσει την έγκλη του θεάματο, την έγκλη του να είσαι ηθοποιό και το να παίζει το θέατο στον κινηματογράφο. Τι θα άλλαζε, Τι λάθο έχουν κάνει οι ηθοποιοί τη νέα γενιά, που υπάρχουν όμω έχουμε ξαναπεί πολύ καλά ταλέντα. Λοιπόν, ε, πέρα αυτά. από το ταλέντο, αυτό θέλω να, θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Γιατί εγώ τελευταία δεν βλέπω, δεν μπορώ να πάω σε θέατρο γιατί ο γιατρό μου λέει. Σαφώ, αλλά ενημερώνεται για πάρα κόσμο, πολλά. Όταν έχει κόσμο, θα αρπάξει καμιά γρήπη. Λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένα πράγμα που άλλοι το λένε, άλλοι το λένε ενέργεια, άλλοι το λένε άβρα, άλλοι το λένε σαν και εμένα, το λέμε Θεό. Τι άλλο είναι ο Θεό. Αυτό που κρατάει τη γη στον αέρα, αυτά είναι τα θαύματα, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, είναι μερικοί άνθρωποι που αυτή την άβρα, αυτό το μαγικό, το έχουν παραπάνω και από το ταλέντο. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν ποτέ ένας έξυπνος άνθρωπος να ανεβάσει σήμερα το λεωφορείο πόθο και να πιστεύει ότι ο κόσμος θα τον ανεχθεί να φωνάζει «Στέλλα» όπως φωνάζει ο Μπράντο. Ο Μπράντο είχε αυτή τη μαγεία και ήταν τα πρώτα του έργο, το δεύτερο. Σαφώ, αλλά ήταν ο Μπράντο, <laughs> δεν ήταν ο. Δεν ήταν. Ναι, αλλά είχε αυτή τη μαγεία που τώρα ένα άλλο που μπορεί να είναι πολύ σπουδαίο ηθοποιό. Η, η, Γκρέτα Γκάρμπο μπορούσε να. Σήμερα σπουδαίο ηθοποιό θεωρείται αυτό που μπορεί να παίξει τα πάντα, σαν τον Μπιμπίλα. Μπορεί να παίξει τα πάντα. Μπορεί να παίξει τα πάντα με την ευλογία μου, λοιπόν. Ε, Εκείνη την εποχή και, και θε... θεωρεί, μύθος, μύθος του αιώνα θεωρήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο. Σύμφωνη, μπορούσες ποτέ ο καλύτερος σκηνοθέτης του κόσμου να τη βάλει να παίξει την καμαριέρα. Ναι. Δεν είναι Νομίζω δυνατά πράγματα. Είναι, είναι πολλοί λοιπόν που αυτή, την, αυτή τη μαγεία την έχουν και μάλιστα στη Σμύρνη το λέγανε το τσάκατε που πουλάνε, χτυπάνε το τακούνι επάνω στη σκηνή και ξαφνικά βγαίνει η μαγεία, yes. αυτή τη μαγεία την έχουνε ορισμένοι άνθρωποι. Την είχε η Αλίκη, κακά τα ψέματα η Αλίκη ήταν η καλύτερη φιλουμένα Μαρτουράνο που έχω δει στη ζωή μου, αλλά, αλλά την, την έφαγε ο κόσμος, Ενώ δηλαδή ο κόσμος την ήθελε όπως την έβλεπε στο σινεμά. Yes. Όταν λέω η καλύτερη και την έπαθε και κατέβηκε το έργο πολύ γρήγορα, γιατί την έπαιξε έντιμα, την έπαιξε πενιντάρα και μελαχρινή. Και ο κόσμος δεν την άφηνε να γιάσει. Λοιπόν, ξέχασε το αυτό. Θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν απέναντι σε έναν πολύ πιο ταλαντούχο αλλά αυτοί είχαν μια, το ξαναλέω, είχαν μια μαγεία. Αυτό που, έχει, αυτό που έχει, κακά τα ψέματα, αυτό που έχει ο, ο Μάριος ο Φραγκούλης. Δεν πάει να, να σταθεί πλάι του που ήρθε ο, πώς τον λένε, ο, ο Μέγας τενώρος που ήρθε στο Ηρώδιο και τα λοιπά και τα λοιπά, ο ξένος, ε, πώς τον λένε μωρέ. Ε... τον, τον ξέρεις, που έπαιξε τραβιάτα, που έπαιξε Μα, τα πάντα. Αλλά δεν είμαι εκεί πολύ, ναι, και πολύ. Ναι, επιτέλου δεν είμαι. ρωτάω τώρα εσά. Ε? Εσεί άλλο από το Νικονομόπουλο δεν γνωρίζετε τίποτα. Λοιπόν, ε... το θέμα. Θε... Ε, ο Τζένο δεν είναι. Εντάξει. Τα ονόματα. Στο είπα. Ήταν εκεί. Λοιπόν, δεν έχει σημασία με πόσο, πόσες νότες έχει ο άλλος. Αυτή η μαγεία δημιουργείται με το τσάκατε, με το που βγαίνει έξω. Όταν το έχουν, το είχε η Λαμπέτη αυτό. Η Λαμπέτη δεν ήταν καλύτερη ηθοποιό. Ούτε από την του, ούτε τίποτα. Ναι, αλλά είχε αυτό το. είχε το... αυτό το κατητή το λέμε. Κλείνοντα, καταρχήν θέλω. με ενημερώνω, έχουμε φτάσει στο τέλο. κλείνοντα, είδε πάλι μιλήσαμε μία ώρα. Πώ με καταφέρνει, με παρασύρει τόσο όμορφα. Λοιπόν, mm. θέλω να μου πει, αφού σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μου, αφού υποσχεθώ και δημοσίω και θα βγάλω και φωτογραφία στα Ιντερνετικά στα μου, να το δείτε ότι πήγα. Ότι θα μου φτιάξει αυτό με τι χειλοποίητε και θα έρθω. Λία συντόμω το γευτώ γιατί το συζητά, Μ' αρέσει να ε, το φτιάχνω. Και επίση, κλείνοντα, θέλω μόνο να μείνει σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό μία πρόταση που θα ήθελε η Ροζίτα πάντα να μένει φεύγοντα. Αυτό που λέμε αφήνοντα την κολόνια μου, θέλω να μείνει μία πρόταση από σένα και έτσι να αποχαιρετήσουμε. Ποια πρόταση θα επέλεγε να μου πει, κάτι που θε να μένει σε όλη την Ελλάδα από σένα, θέλω Δύο να... λόγια. Τίποτα. Να πάψει το κουτσομπολιό. Το κουτσομπολιό κυριαρχεί σήμερα και στις uh και στα ίντερνετ και, και στις τηλεοράσεις και δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν με ενδιαφέρει γιατί το άνδε το έπιασε το χέρι της τάδε. Όχι παιδιά μου προς Θεού υπάρχουν και άλλα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν εμένα προσωπικά καθόλου. Ο Έλληνας ο οποίος παλιά ήταν τόσο τα κουκούλωνε όλα που είχαν σχρές περιπτώσεις ε, να έχουν άρρωστο παιδί και να το κρύβουν. σήμερα βγαίνουν και λένε ξύπνησα με βλέπετε. Πήγα στο καμπινέ, με βλέπετε. Μα τι έχει πάθει αυτή η εξωστρέφεια. Μακριά λοιπόν το κουτσομπολιό και αποκτήσει λίγο δική σα προσωπικότητα. Ρωσίτα, μου σε εύχομαι αν τηλεοπτικά τουλάχιστον, γιατί του χρόνου πάλι θα τα πούμε, επειδή δεν βγαίνει και δεν είσαι, και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Αν και εμεί θα τα πούμε από κοντά και θα έρθω να φάω το φωτογράφο στο φαγητό. Ε, καλό υπόλοιπο και καλό καλοκαίρι, γιατί οι μήνε αρχίζουν τώρα και ζεσταίνουν πολύ. Και έχουμε πάρα πάρα πολλά να πούμε. Εγώ με τον Απόλογο να τα έχω πολύ καλά. Α. Και Εμά εγώ. εγώ Ελπίζω και εγώ. Και εμένα μου αρέσει ο ήλιο. Ευχαριστώ πολύ, Ρωσή, να είσαι μοναδική. Αυτή ήταν μια προσωπικότητα που δεν θέλει πάρα πολλέ συστάσει. Το μόνο που αξίζει είναι όταν έχει την, αν το θέλει, την ευχαίρεια να βρεθεί κοντά τη, όχι τηλεοπτικά και σαν φίλο, γιατί το σπίτι τη είναι ανοιχτό για πάρα πολύ κόσμο, να την αφήσει να σε ταξιδέψει στην εμπειρία τη. Τότε νιώθει πάρα πολύ ολοκληρωμένο. Φιλιά, πολλά σα αγαπάω. Πολύ αύριο θα είμαι κοντά μου με όλα τα, 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 τα καθημερινά και τι στήλε εκπομπή και ό,τι ακριβώς ε, έχουμε καθημερινά. Σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.